πέρασε και σε εμάς το γνωστό πρόβλημα με το DSG, τη μονάδα Mechatronic, και οφείλω να ομολογήσω πως με το που είδα να αποσβήνει στο καντράν η ένδειξη, λέω όχι και σε μένα, όχι. Ψάχτηκα πολύ όμως. Ρώτησα στην αντιπροσωπεία για κόστος, το οποίο είναι το γνωστό σε όλους, που κυμαίνεται 1200 με 1500 ευρώ, αλλά το κόστος είναι πολύ μεγάλο. Και έψαξα τη λύση για την επισκευή του. Ψάχτηκα αρκετά και λύση εδώ στη χώρα μου, στην Ελλάδα, δεν βρήκα. Αφού μελέτησα αρκετά το εγχειρίδιο της Volkswagen, το πώς λειτουργούσε το κυβότιο, πού οφειλόταν αυτό το σφάλμα, κατέληξα στο τι ακριβώς έφταιγε μέσα από το κυβότιο. Και συγκεκριμένα αυτό το εξάρτημα, το οποίο ήταν υπαίτιο για όλη τη ζημιά, ήταν το accumulator που βρίσκεται πάνω στη μονάδα του Mechatronic. Ποια είναι η λειτουργία του accumulator? Είναι να διατηρεί την πίεση του λαδιού σταθερή μέσα στο υδραυλικό σύστημα, ώστε να μπορεί συνεχώς να έχει ικανή πίεση να κινεί τα έμβολα. Δηλαδή, το υδραυλικό σύστημα χρειάζεται για να κινεί συμπλέκτες, τους δύο συμπλέκτες όπως έχει το DSG το 7, και τις φουρκέτες ώστε να αλλάζει μεταξύ των διάφορων ταχυτήτων. Αυτό το accumulator όμως έχει μία πολύ μεγάλη πίεση για να το διατηρήσει αυτό. Μέσα έχει ένα έμβολο, καθώς η πίεση του λαδιού μπαίνει μέσα σε αυτό, συμπιέζεται και από την άλλη μεριά είναι ένα αέριο υποπίεση το οποίο έχει, ώστε με το που η αντλία για ένα δευτερόλεπτο ανεβάσει την απαιτούμενη πίεση που μπορεί να φτάσει στα 70 με 80 μπαρ, αυτό σιγά σιγά αρχίζει και διατηρεί την πίεση στο σύστημα. Αυτό τι κάνει? Λειτουργεί η αντλία πολύ λίγο. Αν αυτό εδώ δεν υπήρχε, η αντλία θα λειτουργούσε συνεχώς, με αποτέλεσμα να υπερθερμανθεί και να καεί. Το πρόβλημα δημιουργείται στο σώμα του Mechatronic. Στα πρώτα μοντέλα είχε κάποιο λάθος και δεν είχε το απαιτούμενο πάχος το οποίο χρειαζόταν. Και αυτό δημιουργούσε με τον καιρό ένα μικρό ράγισμα, το οποίο σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να ήταν και σπάσιμο, αλλά και σε άλλες ράγισμα το οποίο να μην φαινότανε και να έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αυτού του σφάλματος. Δηλαδή, η αντλία δουλεύει συνέχεια, καταλαβαίνει το σύστημα ότι δεν μπορεί να διατηρήσει την απαιτούμενη πίεση και για να προστατέψει την αντλία από υπερθέρμανση και καταστροφή, έχει ένα σύστημα αυτοπροστασίας ώστε να μην το κάνει αυτό. Τώρα το πρόβλημα ποιο είναι? Το λάδι, γιατί το βλέπουμε από την βαλβίδα εκτόνωσης? Είναι γιατί δημιουργώντας αυτή τη μικρορογμή από το σώμα εκεί που πατάει το accumulator, το υδραυλικό λάδι που έχει μέσα το Mechatronic εκτοξεύεται από εκεί και βγαίνει με πίεση από τη βαλβίδα εκτόνωσης. Είναι το σύστημα που μπορεί να εκτονώσει το Mechatronic, που είναι στο πάνω σημείο. Γι' αυτό και σε αυτή την περίπτωση από αυτό το σφάλμα πολλές φορές συνοδεύεται μια διαρροή υδραυλικού λαδιού κάτω από το αυτοκίνητο. Πώς λύνεται αυτό το πρόβλημα? Πολύ απλά. Το ανταλλακτικό το οποίο βρήκα ήταν της Kinergo και έχει φτιάξει ένα σώμα ακριβώς να πατάει επάνω χωρίς να αλλάζουμε τίποτα. Ξεβιδώνουμε το παλιό accumulator, βάζουμε αυτή τη βάση να πατάει επάνω και πάνω σε αυτό βιδώνει ένα καινούριο. Το αποτέλεσμα είναι να σφραγίζει οποιοδήποτε κενό υπάρχει, γιατί στην ουσία δημιουργούμε μια καινούρια βάση και να λύνουμε πολύ απλά το πρόβλημα. Σε αυτό το βίντεο θα παρακολουθήσετε πώς το επιδιορθώσαμε, πώς πήγαμε βήμα-βήμα, γιατί απαιτούνται να ακολουθήσουμε συγκεκριμένες οδηγίες για να μπορέσουμε να το κάνουμε σωστά, σωστές ποσότητες λαδιού, τις οποίες πρέπει να μπουν στη μονάδα του Mechatronic, αλλά και σωστές ποσότητες και σωστό κωδικό βαλβολίνης, η οποία χρειάζεται να μπει στο κυβότιο. Πάμε να το παρακολουθήσουμε και να δούμε τα αποτελέσματα.
ψέματα. Κάνει την περιγραφή σου. Αυτά δεν βγαίνουν και πρέπει να. Βγαίνουν οι τρεις βίδες, όχι μόνο οι τρεις βίδες. Εκείνο και τι θα κάνει, θα βάλει κατευθείαν αυτό. Και βάζει κατευθείαν αυτό επάνω. Οπότε, ναι. Ό,τι και αν είχε το γύρω σώμα, στην ουσία δεν μας νοιάζει και να έχει σπάσει. Ναι, αυτό τη βάση δηλαδή. Ναι. Το γύρω σώμα. Θα σκουπίσουμε λίγο γκάλα. Μάλιστα. Καθαρό χαρτί. Μπαίνει ακριβώς στις τρύπες. Η φλαντζούλα ξανά έλεγχος είναι στη θέση του, έτσι βλέπεις το όρικ. Ωραία. Μπαίνει κάθεται. Έτσι, έτσι βλέπεις φαίνεται ότι έχει. Αυτή καθέσει. Η τρύπα εδώ πέρα. Δεν ξέρω εκεί είναι. Εκεί είναι αναγκαστικά δεν είναι. Δεν ταιριάζει αλλού. Εκεί μπαίνει στα τρία. Ωραία. Εκεί βάζεις αυτές. Επισκευή Mechatronic με το kit της Kinergo. Εδώ Newton δεν δείχνει. Θα σύγουμε γύρω στα 20 που με έβγαλε εδώ. Ναι. Και το δοκιμάζω ύστερα με το χέρι. Το σφίγγεις όμως αρκετά να μην έχει καμιά διαρροή από το ring. Ναι, εγώ ξέρω πόσο το σφίγγεις με το χέρι. Το σφυγείς παράλληλα. Όχι. Τέλεια. Τελειώσε αυτό. Τραβάει την πίεση του. Λοιπόν, για να το κατεβάσω λίγο. Κρασάρουμε και εδώ. Αλλού δεν θέλεις. Όχι, όχι, μόνο εκεί. Και λίγο εδώ μέσα. Λίγο μέσα. Λίγο εκεί που θα εφάπτεται. Να έχει γύρω γύρω. Εδώ, εδώ. Ναι, ναι. Η εφαρμογή είναι εκεί. Το ring πάει και βλέπεις την πατούρα εδώ τη μικρή. Ναι, εκεί κάθεται. Ναι. Κάθεται εδώ και εδώ. Αυτό βλέπεις. Ναι, ναι. Και βιδώνεις. Βλέπεις το όρινγκ να πάει ομοιόμορφα, να μην γύρω γύρω, ναι. Άρα, επειδή να πάει πολύ, πολύ ομαλά, βλέπω. Παίρνεις τώρα το ρέντς, κοινό. Τώρα πόσο το σφίγγει, δεν το σφίγγει. Το σφίγγει. Πόσο όμως όχι. Ναι, ναι, δεν σε πειράζει. Τελικά μέχρι να τερματίσει, ναι, γιατί να τερματίσει. Η στεγανότητα τη φέρνει το όρι. Ναι. Πιάνω καλά, πιάνω. Νομίζω είμαστε καλά, έτσι. Σαν το άλλο, όσο είχε περίπου το άλλο. Σαν το άλλο, βλέπω ότι πάει κι άλλο, μια Ανδρέα. Όσο πάει. Γι' αυτό θα το πάω. Τώρα θα τερματίσει. Σε λίγο. Να, τώρα τερμάτισε. Εντάξει, οκ. Αυτό είναι. Τέλεια. Τέλεια. Νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Τώρα το κλείνουμε και γεμίζουμε υδραυλικό λάδι. Και επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι δεν είμαστε μηχανικοί, δεν είμαι μηχανικός,
Όλα όσα σας είπα ήταν από προσωπική μελέτη, ώστε να μπορέσω να επιδιορθώσω το κυβότιο που δεν μπορούσα να βγάλω καθόλου άκρη ώστε να το φτιάξω. Το κόστος το οποίο δεν είπαμε σε σχέση με αυτό εδώ το εξάρτημα κυμαίνεται περίπου στα 170 με 180 ευρώ συν τα μεταφορικά και την ποσότητα της βαλβολίνης και του υδραυλικού λαδιού που θα χρειαστεί να πάρουμε. Εντάξει, κάτι αναλώσιμο το οποίο το βρίσκουμε πολύ άνετα εδώ πέρα σε οποιαδήποτε αντιπροσωπεία, σε οποιοδήποτε μαγαζί το οποίο πουλάει τέτοιου είδους ανταλλακτικά. Οπότε, οποιοδήποτε λάθος ίσως έχω πει, όποιοι μηχανικοί το βλέπετε, συγχωρήστε με, διορθώστε με, τα σχόλια όλα ευπρόσδεκτα από κάτω, αλλά σε μια γενική εικόνα ώστε να έχουμε πολύ απλή, το πρόβλημα είναι αυτό το οποίο το δημιουργεί. Ελπίζω πάρα πολύ να βοήθησα με αυτό το βίντεο. Όσους ψάχνεστε να βρείτε μια λύση, όπως ψαχνόμουν και εγώ τόσο καιρό, θα εκτιμούσα πάρα πολύ μια εγγραφή στο κανάλι, ένα like και ένα οποιοδήποτε σχόλιο για οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα. Γεια σε όλους!